Αυτή είναι η εικόνα πριν τη θεομηνία και αυτή μετά την πλημμύρα που δεν άφησε τίποτα όρθιο στη Σιτία. Το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης υπέστη σοβαρές ζημιές, τα νερά κατέκλυσαν το χώρο, τα προϊόντα έχουν πλήρως καταστραφεί, η λάσπη κυριαρχεί παντού και η αγωνία ήταν μεγάλη μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Θα ήθελα πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω ειλικρινά τους ανθρώπους μας, γιατί φροντίσαν πρώτα απ' όλα να μην κινδυνεύσει κανείς, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν απομακρύνθηκαν πολύ έγκαιρα και οι πελάτες και το προσωπικό από το κατάστημα. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτές τις μέλες μια εβδομάδα τώρα παλεύουν με τη λάσπη και καταφέρουν να γυρίσουν το μαγαζί στη λάμψη που είχε. Μετά το πέρασμα της καταιγίδας και την ασύλληπτη καταστροφή που άφησε πίσω της, το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης προσφέρει ανακούφιση στους πληγέντες και ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Ξεκινάμε με τη στήριξη των πληγέντων οικοκυριών που έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή από το Δήμο. Από τη Δευτέρα θα μπορούν οι άνθρωποι που έχουν μπει στη λίστα αυτή του Δήμου με την ταυτότητά τους να παραλαμβάνουν από το κατάστημα το κεντρικό συζητήριο στο Κολονέλο που πλήγηκε και γι' αυτό. Με μια δωρεπιταγή 600 ευρώ για να ξεκινήσουν να παίρνουν τα απαραίτητα για το νοικοκυριό τους. Παρά το ότι όπως γνωρίζουμε όλοι δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και στο κεντρικό κατάστημα της Σιτίας, εντούτοις προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συνδημότες όλους που έχουν πληγεί. Σαν υποχρέωση ο Δήμος θα δώσει την κατάσταση των πληγέντων είτε έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους είτε στα καταστήματά τους. Μετά από κάθε δύσκολη στιγμή και κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, οι κριτικοί έχουν αποδείξει ότι δεν ξεχνούν την ανθρωπιά τους και το αποδεικνύουν με κάθε νέο κύμα αλληλεγγύης που είναι πάντα πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Τα παιδιά μας με δάκρυα στα μάτια λέγανε ότι προσπαθούσαν να σώσουν το μαγαζί γιατί το νιώθουν σαν το σπίτι τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω και το Δήμο, την πολιτική προστασία, τη ΔΕΙΑΣ, την πυροσβεστική, όλα τα σώματα που και εκείνοι παλεύουν όλες αυτές τις μέρες με τόνους λάσπης. Δείχνουν ότι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας μεγάλης εταιρείας και παρά το ότι όπως είπαμε δέχτηκαν και αυτή τη μανία την καταστροφική του πλημμυρικού φαινομένου στη Σιτία, παρά τα αυτά στέκονται δίπλα στους συνδημότες μας.